Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Στρασβούργο όταν εργάτες της Καλλιβουργίας συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Διαδηλωτές εκτοξεύουν αντικείμενα και προκαλούν τους αστυνομικούς. Εκείνοι απαντούν ρίχνοντας εναντίον τους σπρέι πιπεριού και δακρυγόνα. Όλα αυτά συμβαίνουν πολύ κοντά στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Άλλοι αστυνομικοί συλλαμβάνουν αφού ρίχνουν κάτω έναν διαδηλωτή. Συνάδελφοί τους προσπαθούν να διαλύσουν τους συγκεντρωμένους που διαμαρτύρονται για το κλείσιμο εργοστασίων Χαλιβουργίας στη Γαλλία. Οι διαδηλωτές πετούν τα δαχτυλικά δακρυγόνα πίσω στους αστυνομικούς. Ένας τραυματίας δέχεται τη βοήθεια συναδέλφων του που τον απομακρύνουν από το σημείο της έντασης. Il y a des milliers d'emplois qui vont être supprimés et le gouvernement français cautionne ça. C'est très 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 grave. Nous les Français ont critiqué Sarkozy, mais Hollande il fait encore pire que lui. Il fait encore pire, il cautionne les fermetures d'usines. Άλλοι διαδηλωτές αρχίζουν να σπάνε βιτρίνες και φανάρια. Τα εργοστάσια που θα κλείσουν ανήκουν στη μεγαλύτερη εταιρεία χαλιβουργίας του κόσμου, την ArcelorMittal, που το τέταρτο τρίμηνο κατέγραψε ζημιές ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.